βαρεμάρα, τυπογραφικές μηχανές είναι και τέτοια. Δημοσιογράφος δεν είναι αυτός που θα έρθει. Ναι, και θα μας μάθει πώς να τυπώνουμε μια εφημερίδα. Μήπως να χαλάσει κατά λάθος. Ναι ρε, να χαλάσει. Πες πως χάλασε κιόλας. Έρχεται, 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 πάμε. Παιδιά, ορίστε θέση σας και ήσυχα. Λοιπόν, σήμερα στα πλαίσια του μαθήματος γνωρίζονται στα επαγγέλματα έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο κύριο Καραπιπέρη που θα μας δείξει πώς φτιάχνετε μια εφημερίδα. Καλημέρα, παιδιά. Θα σας πω και θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας εφημερίδα. Το ου σε αυτή την τάξη είναι επιφώνημα επιδοκιμασία. Τον χαίρονται, κάνουν ου. Μάλιστα. Έχω φέρει και μερικά slides για να δούμε πώς ξεκίνησα από το Γουτεμβέργιο. Μα τι έγινε? Τι έγινε? Είναι μουσκεμα, δεν μπορώ να τα προβάλλω. Να τα πάρω να τα απλώσω στο σφινί της Μπογάδας. Να φέρει ένα σεσουάρ. Στη θέση σας και δύο τώρα. Δεν πειράζει. Βγάλετε χαρτί και μολύβι. Θα το κάνουμε τον παραδοσιακό τρόπο. Θα σημειώνετε. Και μετά θα γράψετε διαγώνισμα ότι καταλάβατε. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτά τα slides βράχηκαν μόνα τους. Λοιπόν, η δημοσιογραφία είναι η ανίχνευση της αλήθειας και η ενημέρωση του κόσμου για αυτή την αλήθεια που ανακαλύπτουμε. Τι ωραία. Είπες κάτι, παιδί μου? Λέω, τι ωραία, κύριε. Πώς σας είπαμε? Καραπιπέρης. Σωστά. Για συνεχίστε, ωραία τα λέτε. Α, διψάνε για μάθηση.